κυρία Δουλειράκη, καταρχήν επιφυλαχτείτε να ρωτήσετε τον κύριο. Ο κύριος Βρύσας ήταν προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίωτατε. Ρωτήστε τον τι θα γίνει στα νοσοκομεία τώρα, που από την προηγούμενη εβδομάδα 2 εκατομμύρια περίπου ανασφάλιστοι, περίπου 2 εκατομμύρια, θα είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε κάθε νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, για να κάνουν συνταγογράφηση. Απαγορεύεται πλέον η συνταγογράφηση σε ιδιώτες γιατρούς. Φανταστείτε τι όγκο δουλειάς θα επομισθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Και δεν ξέρω τον λόγο. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Για το άλλο θέμα, κυρία Δουλειράκη. Φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει τις σχετικές ανακοινώσεις, ότι ξέρετε σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγογράφηση για τους ανασφάλιστους, ότι από τη μία στιγμή στην άλλη αυξήθηκαν και οι υπέρογκα, οι δαπάνες, τουλάχιστον όπως αναφέρεται, από το αρμόδιο Υπουργείο, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να βρουν ένα άλλο τρόπο έτσι ώστε να συνταγογραφείτε με τον πλέον νόμιμο, ας πω, τρόπο η κάθε συνταγή. Γιατί φαίνεται ότι βρίσκουν στοιχεία διαφορετικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε. Κυρία Δουλειράκη, εγώ το γνωρίζω. Υπάρχει τρόπος να ελεγχτούν όλα αυτά. Υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις, από τους ιατρικούς συλλόγους. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση του Υπουργείου τη δεδομένη στιγμή θα δημιουργήσει ένα απέραντο χάος στο ήδη χάος που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία λόγω ακόμα και της πανδημίας. Οπότε στοχευμένα κάνεις κάποιες κινήσεις και όχι στον αέρα για να δείξεις ότι λειτουργείς έστω και με κάποιο επιφανειακό τρόπο και, και το δεύτερο θέμα για την υγεία για εσάς. Κυρία Δουλειράκη, είναι ένα εξίσου σοβαρό θέμα για το οποίο κάναμε χθες το βράδυ κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητώντας άμεση λύση. Αφορά το τμήμα αιμόστασης αντιπηκτικής αγωγής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, μοναδικό στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, και κινδυνεύει να ανασταλεί η λειτουργία του λόγω συνταξιοτήσεων. Τι είναι αυτό το τμήμα? Είναι το τμήμα πρόληψης, να το πω λίγο πιο απλά να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι το τμήμα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας, και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο τμήμα παρακολουθεί, κυρία Δουλειράκη, 6.000 ασθενείς που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Σε περίπτωση δηλαδή αναστολής θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, ασθενείς με προδιάθεση αιμορραγικά ή θρομβωτικά επεισόδια θα πρέπει να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα πλέον, εάν ανασταλεί η λειτουργία. Το κόστος των εξετάσεων, ακούστε κυρία Δουλειράκη, υπερβαίνει τα 600-700 ευρώ αυτών των εξετάσεων, και το αναφέρω ξέροντας την ευαισθησία σας και ξέρω ότι θα το ψάξετε το θέμα, και θέλω να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι αυτοί που οραματίζονται ένα ιδιωτικό εθνικό σύστημα υγείας δεν θα περάσουν καλά. Έβλεπα μία ανακοίνωση η οποία ήρθε από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, μεταξύ άλλων αναφέρει, μεταξύ άλλων, το έργο της πλήρωσης θέσεων συνεχίζεται και βρίσκεται ήδη σε καθεστώς δρομολογημένων διαδικασιών με αιτήματα για προκηρύξεις 11 μόνιμων γιατρών, μεταξύ των οποίων και ειδικευμένου γιατρού αιματολόγου, με γνωστικό αντικείμενο σε περίπτωση που καταστεί δυνατό διαταραχές αιμόστασης, θρόμβωσης, για πλήρωση της κενοθήσας θέσης της αποχωρούσας αιματολόγου ή γιατρού με συνταξιοδότηση από την ενεργό υπηρεσία στο δημόσιο, καθώς και θέση ειδικευμένου παιδοψυχίατρου, καινούργια προκήρυξη για το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Επισημαίνεται ότι η επίτευξη ταχείας έλευσης νέων ιατρών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η διοίκηση του νοσοκομείου, σεβόμενη την ιστορική καταξίωση του Βενιζελίου στη συνείδηση του Ηρακλειώτη πολίτη, παραμένει πιστά προσιλωμένη στο όραμα της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης του νοσοκομείου σαν ένα φιλικό προσβάσιμο και ποιοτικό πυλώνα της δημόσιας υγείας του τόπου μας. Είναι μία ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από τη διοίκηση και μας εστάλει χθες 15 του μήνα. Η ανακοίνωση, κυρία Δουλειράκη, επιτρέψτε να πω ότι απλά απλούστατα επιβεβαιώνει σε απόλυτο βαθμό την ανησυχία μας, και εμένα με μάθανε οι γονείς μου να μου λέγανε κυρία Δουλειράκη, ότι πριν πεινάσεις πρέπει να μαγειρέψεις. Άρα αυτά τα ζητήματα έπρεπε να έχουν λυθεί πριν ένα χρόνο. Γιατί ξέρουν τα δεδομένα του κάθε εργαζόμενου, πότε συνταξιοδοτείται, πότε φεύγει και τι αναγκαιότητα δημιουργεί στο πόστο που λειτουργεί. Λοιπόν,
εδώ να αναλάβει τις ευθύνες της, εάν όμοιγέννη του αυτή, έχουμε δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα από την ημέρα που έτσι βγήκε στον αέρα ότι μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, πιστεύω ότι θα βρεθεί άμεσα λύση. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα για το οποίο σας κάλεσα. Μετά από αυτή την κοινοβουλευτική παρέμβασή σας για τη στελέχωση του γραφείου ΤΑΕΦΚΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Για πείτε. Και εδώ ισχύει η κυρία Μουγερά και αυτό που σας είχα πει και παλιότερα. Το πριν πεινάσουν τα παιδιά. Η δέσμευση, εδώ ισχύει κάτι άλλο. Η δέσμευση που δώσαμε 28, 27 ήταν οι σεισμοί, 28 του Σεπτέμβρη, σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είμαστε παρόντες, δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους. Αυτό θα το πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό ισχύει και με την κοινοβουλευτική παρέμβαση που κάναμε χθες. Τι θέλετε να πείτε. 27 Σεπτέμβρη, κυρία Λουγεράκη, 27 Σεπτέμβρη, είχαμε τον φωνικό σεισμό. Τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αργότερα ή δύο-τρεις μέρες, σε εκπομπή της Κρήτη TV, του Γιώργου του Σαχίνη, σε μια απευθείας μετάδοση εκπομπή από το Αρκάδο Χώρι. Από το εκθεσιακό κέντρο, ανάμεσα από τις σκηνές. Σωστά, πολύ σωστά θυμάστε. Είχαμε θίξει σαν μείζον ζήτημα την ίδρυση του συγκεκριμένου γραφείου, του γραφείου ΔΑΕΦΤ. Και μάλιστα είχε κάνει συγκεκριμένη παρέμβαση ο δημοσιογράφος Γιώργος Σακίνης, παρουσία κυβερνητικών βουλευτών. Τρεις μήνες μετά, φωνή βόντος εν τη ερήμο, έρχεται... Τι θα πει αυτό, φωνή βόντος εν τη ερήμο, δεν έχει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, παρά τις επανειλημμένες οκλήσεις μας και παρά την δημοσιοποίηση όλων όσων υπόθηκαν, γι' αυτό σας είπα παρουσία κυβερνητικών βουλευτών, όσων υπόθηκαν στη συγκεκριμένη εκπομπή το συγκεκριμένο βράδυ, δεν λύθηκε με έρημα. Τρεις μήνες μετά δεν λειτουργήσε ποτέ ένα τέτοιο γραφείο. Ερχόμαστε λοιπόν με νέα παρέμβαση 29 Δεκάτου, μετά από αίτημα της τοπικής κοινωνίας, των σεισμοπλήγων περιοχών, των ανθρώπων εκεί της περιοχής, των δημάρχων, και 29 Δεκάτου κάναμε άλλη κοινοβουλευτική παρέμβαση και ζητούσαμε, μάλλον αναδεικνύαμε το θέμα και την αναγκαιότητα ίδρυσης ΤΑΕΦ με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και παρακολούθηση του έργου αποκατάστασης αλλά και της άμεσης εξυπηρέτησης των δημοτών στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Μέχρι 15 Νοεμβρίου δεν υπήρχε καμία απάντηση. Τρεις μήνες ακριβώς μετά ήρθε η απάντηση ότι θα λειτουργήσει γραφείο ΔΑΕΦ στο Δήμο, συγκεκριμένο γραφείο στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, για όλα τα παραπάνω που σας είπα. Πόσους έχει υπαλλήλους? Εδώ θα έρθουμε τώρα. Αν και το γραφείο, σας λέω, είναι σε λειτουργία, καθυστέρησε τρεις μήνες. Λειτουργήσε μετά από τρεις μήνες. Τώρα είναι τρεις μήνες σε λειτουργία. Παρότι είναι σε τρεις μήνες. Πόσους είχε εξαγγείλει το αρμόδιο γραφείο πάνω, υφυπουργός κύριος Τριαντόπουλος, πόσους είχε εξαγγείλει ότι θα πάρουν? Θα σας πω την απόφαση. Ακούστε, δείτε τον εμπεγμό και την κοροϊδία. Το γραφείο, αν και λειτουργεί όπως σας είπα τρεις μήνες, δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να διεκπαιρεώσει τον όγκο των ετοιμάτων των δημοτών και να επιτελέσει το σκοπό, να μην λέω τα ίδια πράγματα, το σκοπό που είπαμε παραπάνω. Ακούστε τώρα, 12 του 2021, σε ερώτηση που είχα καταθέσει στον κύριο Τριαντόπουλο και στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για τις πιστώσεις, μου απάντησε εγγράφως ότι 12 πρώτου, εγώ είχα καταθέσει την ερώτηση 15-12, 12 πρώτου, μου απαντά το αρμόδιο Υπουργείο, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ότι έχει σταλεί στο ίδιο Υπουργείο. Μου στέλνουν ένα μήνυμα από το Αρκαλοχώρι ότι αλλάζουν οι υπάλληλοι. Για στείλετε παρακάτω μήνυμα όμως για να ξέρω τι εννοείτε. Συνεχίστε, κύριε Βαρδάκη. Ναι, το ξέρουμε και αυτό. Αλλά είναι άλλη κατηγορία υπαλλήλων αυτή. 12 λοιπόν πρώτου 22 μου στέλνει γραπτή απάντηση η Γενική Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών ότι έχει στείλει το αίτημα για την αποδοχή πιστώσεων όσον αφορά την πρόσληψη 30 μηχανικών, μάλλον όχι μόνο μηχανικών, αλλά 30 υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών. 12 πρώτου 22. Ακόμα λοιπόν και σήμερα, τα είπα γρήγορα και απλά, ακόμα λοιπόν και σήμερα, μετά από τον 12 πρώτου 22, δεν έχουμε καμία πρόσληψη, καμία απάντηση, ούτε καν εάν εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη των εργαζομένων. Για όλους λοιπόν, κυρία Λουγεράκη, τους παραπάνω λόγους, ζητούμε με νέα παρέμβαση
χθες ζητήσαμε, χθες καταθέσαμε, να ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό. Αν τελικά εγκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη των 30 υπαλλήλων στον ΤΑΕΦ Ηρακλείου, και πότε αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία 30 ή 30 υπάλληλοι που θα, όπως είχε δεσμευτεί ο κύριος Τριαντόπουλος τρεις φορές θα στελεχώσει τον ΤΑΕΦ. Το πότε θα γίνει η προκήρυξη αυτή, το πώς θα στελεχωθεί αυτό το γραφείο. Οι υπάλληλοι που πάνε και έρχονται, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι κάθε 10-15 ημέρες, που μέχρι να μάθουν την περιοχή ξανά μανά από τα ίδια. Σωστά. Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Άμα δείτε τα στοιχεία και τους καταλόγους που έχω μπροστά μου, αυτούς βλέπω τώρα από το κινητό μου το τηλέφωνο, δηλαδή οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι γενικότερα στα κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα σπίτια, τι αποτελέσματα είχανε, θέλετε να σας πω? 11.585 αιτήσεις που πρέπει να γίνουν. Δευτεροβάθμιος έλεγχος, προσέξτε, γιατί αν στον πρωτοβάθμιο είχαμε στα κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα, ένα συγκεκριμένο αριθμό, και στο δευτεροβάθμιο έχουμε πολύ λιγότερο, φαντάζεστε τι θα γίνει? Αυτό το οποίο λεγόταν, ότι αυτοί που είχαν πάρει και είχαν τη δυνατότητα, είχαν κάνει την αίτηση μέσω της αρρωγής, να πάρουν κάποιο ποσό για να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι στο σπίτι τους, ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που στο δευτεροβάθμιο έλεγχο έχουν ένα άλλο αποτέλεσμα, ότι αυτοί θα κληθούν να δώσουν πίσω χρήματα. Εδώ να δείτε ο χορός που ανοίγει. Σύσταση φακέλου που μπορεί να είναι και να το έχουν πάει μέχρι τέλος πάντων τον Οκτώβρη, αλλά άντε να πάει να βρεις από την τσέπη σου τόσα λεφτά για να κάνεις αυτή τη σύσταση του φακέλου. Ξέρετε τι σημαίνει όλο αυτό? Εδώ ξεκινάει το μαλευράς επί της ουσίας. Κυρία Δουλειράκη, έχετε απόλυτο δίκιο, και επειδή ξέρω ότι είστε πολύ ενημερωμένοι και σε αυτά τα θέματα, θέλω να σας πω, εγώ θα σας πω μία κουβέντα. Όταν όλοι με μία φωνή είχαμε πει και είχαμε αναδείξει σαν κορυφαίο θέμα και στοίχημα, αν θέλετε, εγώ δεν θα πω όλα αυτά που είπατε, πραγματικά είναι τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας που δεν λύνονται αν δεν υπάρχει ένα γραφείο τέτοιο εξυπηρέτηση των πολιτών, και να τρέχουν από τη μια μεριά, από τον ένα μηχανικό στον άλλο, από τον ένα στον, από τον άλλο στον Καϊάπα, και να μην βρίσκουν λύσεις. Όμως όταν είχαμε βάλει στοίχημα την οικιστική ανασυγκρότηση της περιοχής, τη σεισμόπληκτη περιοχή, του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, ειδικά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, δεν γίνεται να μένουμε στα λόγια. Δεν γίνεται να μένουμε στα λόγια. Ξεκινάμε από τη βάση για να δημιουργήσουμε τις προοπτικές εκείνες που χρειάζονται, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις των κυβερνώντων. Εδώ ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπετε ότι είμαστε ακόμη στο σημείο μηδέν. Δηλαδή δεν έχουμε δημιουργήσει την υποδομή εκείνη που χρειάζεται για να ξεκινήσει, για να γίνει το πρώτο βήμα εξυπηρέτηση όχι μόνο αυτών των ανθρώπων, αλλά και του γενικού συνόλου της οικιστικής, του οικιστικού προγράμματος ή της οικιστικής ανασυγκρότησης περιοχής που λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και εγώ έκανα μία αναφορά και μίλησα και είπα ότι να δω τι θα γίνει και με τα λεφτά που θα κληθούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν, γιατί ο δευτεροβάθμιος έλεγχος έρχεται ουσιαστικά να κρίνει την όλη η ιστορία. Δεν θα πω άλλη λέξη για το τι θα γίνει, και μου στέλνουν, συνεχίζουν τα μηνύματα να έρχονται, και έρχονται βροχή τα μηνύματα από τους ανθρώπους που λένε, άσε δε και το κόστος των υλικών για να καταφέρεις να φτιάξεις, δεν είναι μόνο το κόστος σύστασης του φακέλου, για να καταφέρεις να φτιάξεις το σπίτι σου, γιατί άλλες οι τιμές του τότε και άλλες οι τιμές του σήμερα, έτσι. Ναι, εννοείται. Γιατί αν αναλαμβάνει και ο κάθε ιδιοκτήτης την κατεδάφιση του σπιτιού, κυρία Δουλειράκη, με συγχωρείτε τώρα. Δεν. Εγώ αναρωτιέμαι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ποια είναι πραγματικά, αν μιλάμε για ταμείο αρρωγής, και είναι η τελευταία κουβέντα και σας αποχαιρετώ, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Αλλά εμένα συνεχίζει να με απασχολεί ως ερώτημα, με την κοινή λογική. Αν, ρε παιδιά, έχουμε να μιλάμε για μια αρρωγή προς τους ανθρώπους αυτούς, τι σημαίνει η αρρωγή, ποια είναι η αρρωγή του κράτους, ποια είναι η αρρωγή των υπηρεσιών του κράτους, ποια είναι η αρρωγή της περιφέρειας, μέσω των μηχανισμών της περιφέρειας, της δημοτικής αρχής, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους πας, τους παρκάρεις σε οικίσκους, τους αφήνεις εκεί και μετά λες από 2-3 χρόνια, ελάτε να δούμε τι θα σας κάνουμε και αν μπορούμε να σας κάνουμε. Δηλαδή, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Αλήθεια δεν τα καταλαβαίνω. Το πώς τα μπουρδουκλώνουν, το πώς το κάνουν είναι ένα άλλο θέμα. Ευτυχώς, κύριε Δουλειράκη, έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα ανθρώπων εκεί που είναι πραγματικά άξιες συγχαρητηρίων, που σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι θα συνεχίσουν αυτό το μεγάλο αγώνα για να μην μείνουν ξεκρέμαστοι
να μην μείνει μάλλον ξεκρέμαστη ολόκληρη η κοινωνία και οι κοινωνίες των δύο τουλάχιστον σεισμόπληκτων δήμων που είχαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Εδώ είμαστε με τη δική μας, ό,τι μπορούμε το με θέμα, τις μικρές μας δυνάμεις να βοηθήσουμε. Το κόσμο να ξεσηκώσετε, να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς με την καλή έννοια, αλλά να βάζετε παραπάνω φωνές. Κυνηγήστε περισσότερο να κινηθούν οι υπηρεχίες σύες τάχιστα και όχι αυτό το αλαλούμ και τον μπάχαλο που γίνεται. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να έχω δίκιο με αμόρε Σοκράτη Βαρδάκη. Στο λέω πάρα πολύ απλά. Το ζητούμενο είναι. Δεν μπορεί ανθρώπου να του έχει παρκαρισμένου μέσα. Χρειάζεται η ενεργοποίηση στου οικίσκου. Μέσω των μέσων ενημέρωση είναι απόλυτα. Εκτιμώ ότι είναι προτεραιότητα. Πρώτα, μην νομίζετε. Και οι δικέ μα δυνατότητε, ναι, εντάξει, να κάνουμε, να δείξουμε. Αλλά και εσά ο ρόλο σα πολλέ φορέ αποδεικνύεται πολύ σημαντικότερο στο δικού μα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ανάδειξη τέτοιων ζητημάτων και προβλημάτων είναι επιτακτική ανάγκη πραγματικά.